Απρίλη, μην φύγεις πριν κάτι πολύ ωραίο μας φέρεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο Απρίλιος δεν θα μας αφήσει έτσι, ούτε θα φύγει έτσι με άδεια χέρια, χωρίς να μας κάνει στον καθένα ξεχωριστά ένα υπέροχο δώρο. Και αν θυμάστε, στο βίντεο που είχα κάνει τον Ιανουάριο για όλη τη χρονιά, μίλησα εκτεταμένα για τον Απρίλιο και για τη μεγαλειώδη σύνοδο του Δία με τον Ουρανό στον Ταύρο, 21 Απριλίου, στην 21η,50 μοίρα του Ταύρου, η οποία αυτή η σύνοδος είναι μια θεαματική σύνοδος που έχει πάρα πολλά επίπεδα και προεκτάσεις, πάρα πολλές ερμηνείες. Φυσικά επηρεάζει τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, τον μικρό κοσμό μας, αλλά επηρεάζει και τον μικρό κόσμο, πολιτικό, κοινωνικό, γίγνεσθε, τα πάντα. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο μεγέθη πολύ μεγάλα, Δίας και Ουρανός. Θα εξηγήσω παρακάτω όμως τι σημαίνουν όλα αυτά, γι' αυτό μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, γιατί δεν θέλεις να χάσεις όλα αυτά που θα πω, που σε αφορούν, γιατί τώρα λοιπόν αρχίζει το καλό κομμάτι. Είμαι η Αριάννα Παπακώστα, αστρολόγος, σε καλωσορίζω στο αστρολογικό αλχημιστικό μου κανάλι. Και σήμερα Πέμπτη, είναι 7 η ώρα το απόγευμα, Πέμπτη 11 Απριλίου, κάθε εβδομάδα εδώ, ή Τετάρτη, ή Πέμπτη, ή Παρασκευή. Τα λέμε στο κανάλι μου και μιλάμε για όλα αυτά που μας επηρεάζουν πλανητικά και πώς αλληλεπιδρούμε εμείς εδώ η ηθνητή γήινη με τους πλανήτες επάνω, οι οποίοι ουσιαστικά καθρεφτίζουν το θαύμα του ενός στην πραγματικότητα, γιατί όλα είναι ένα. Έτσι λοιπόν ξεκινάω ευθύς αμέσως να πω ότι θέλω να πάω κατευθείαν στο ψητό και θα μιλήσω μετά για τις όψεις που θα έχουμε μέχρι 21 Απριλίου. Λοιπόν, Δίας Ουρανός είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Την τελευταία φορά που συνέβη στον πλανήτη μας ήταν τον Απρίλιο ή μάλλον αρχές Μαΐου του 1941. Και μάλιστα πάρα πολλοί ανησυχούν και λένε τότε είχε γίνει ο παγκόσμιος κτλ. Να πω ότι τότε υπήρχαν και κάποιες άλλες όψεις με πολύ έντονο χρόνο στον Ταύρο και ήταν και σε διαφορετικές μοίρες. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά γιατί αυτή η σύνοδος του Δία με τον Ουρανό γίνεται στην 21η προς 22η μοίρα του Ταύρου και κρατάμε το γεγονός ότι στα Sabian Symbols η 22η μοίρα του Ταύρου είναι ένα περιστέρι που πετάει πάνω από τα ταραγμένα νερά. Άρα είναι μια μεγάλη προστασία για όλους μας. Φυσικά, τι να πούμε για τον ουρανό που από το 2018 είναι στο Ταύρο. Ο Ταύρος είναι το ζώδιο εκείνο που περισσότερο απ' όλα ομοιάζει με τη Γη. Αν η Γη, όπως με ρωτήσατε, είχε ζώδιο, το ζώδιο της θα ήταν ο Ταύρος και ο ουρανός βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου. Από το 2018 ήρθε για να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, να ελευθερώσει πολλά πράγματα, να αλλάξει τα δεδομένα. Και πού να τα αλλάξει τα δεδομένα ο ουρανός, μα φυσικά να τα αλλάξει στις εκφράσεις και στις συνθήκες του Ταύρου. Και ο Ταύρος συμβολίζει τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Ο Ταύρος λοιπόν συμβολίζει την ίδια τη φύση, την ίδια τη μάνα γη, την τροφή που μας δίνει η μάνα γη, τη θρέψη μας. Συμβολίζει όλο το φυτικό βασίλειο, τα λουλούδια, ό,τι έχει να κάνει με τη φύση και φυσικά και με εμάς τους ανθρώπους, γιατί και εμείς αντίστοιχα λουλουδάκια είμαστε και θέλουμε το πότισμά μας, θέλουμε τον αέρα μας, θέλουμε την ανανέωσή μας. Λοιπόν, από το 2018 ήρθε να κάνει ο ουρανός στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι ένα ζώδιο που του αρέσει, πιστεύετε, ο Ταύρος του ουρανού. Όχι, δεν του αρέσει. Όπως δεν του άρεσε και τότε πολύ πολύ η σχέση που είχε με τη Γαία. Να θυμίσω λοιπόν ότι στον Ισίωδο,
στη θεογονία του Ησίωδου, ο Ησίωδος μας λέει ότι πρώτα το χάος γεννήθηκε, μετά ο έρος και μετά η Γαία, και η Γαία γέννησε τον ουρανό και ο ουρανός κάποια στιγμή έγινε ο άντρας της και την αγκάλιασε, λέει, απ' άκρη σ' άκρη. Και έτσι ο ουρανός με τη Γαία κάνανε τα παιδιά τους και μετά η μυθολογία συνεχίζει ότι ο ουρανός παράχωνε τα παιδιά στα Τάρταρα, μέσα στα έγκατα της γης και ελευθερώθηκε από... η γη ελευθερώθηκε από τον Κρόνο, γιατί ο Κρόνος ήταν εκείνος που τεμάχησε τα γεννητικά όργανα του ουρανού, ούτως ώστε ο ουρανός να μην μπορεί να τεκνοποιήσει και να μην παραχώνει, λοιπόν, να μην συνεχίζει να παραχώνει τα παιδιά του μέσα στα Τάρταρα της γης. Αφού λοιπόν ο Κρόνος με τη βοήθεια της Γαίας τεμάχησε τα γεννητικά όργανα του ουρανού, πήρε τη θέση του αρχηγού, ας το πούμε έτσι, και έγινε εκείνος δυνάστης και με τη σειρά του κατάπινε τα παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ο Δίας, ο οποίος Δίας με τη βοήθεια της Γαίας, της Ρέας και του ουρανού, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, η Ρέα, η γυναίκα του Κρόνου, δεν άντεχε κι αυτή να βλέπει ότι τα παιδιά της τα καταπίνει ο άντρας της ο Κρόνος και ζήτησε τη βοήθεια του ουρανού και της Γαίας για να σταματήσουν τον Κρόνο να καταπίνει τα παιδιά του. Και έτσι λοιπόν ο ουρανός κατά κάποιο τρόπο βοήθησε το Δία, το παιδί αυτό που η Ρέα πήρε αλλά δεν το έδωσε στο Δία. Στο Δία έδωσε μία κουκουλωμένη, στο Κρόνο, συγγνώμη, έδωσε μία κουκουλωμένη πέτρα και η πέτρα αυτή νόμιζε ο Κρόνος ότι είναι ο Δίας και το κατάπιε όπως κατάπιε και όλα τα παιδιά. Έτσι ο Δίας εξεγέρθηκε αργότερα και έγινε η γνωστή τιτανομαχία για να εκθρονήσει τον Κρόνο. Θα μου πείτε τώρα γιατί μας τα λες όλα αυτά, Αριάννα. Σας τα λέω και σας τα είπα και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω ξαναπεί ότι η αστρολογία είναι μυθολογία. Έχει τις ρίζες της στη μυθολογία, είναι τα αρχέτυπα, είναι η μυθολογία, είναι πύλη που μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε τα αστρολογικά αρχέτυπα. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας τη γενεολογία του Διός, του Κρόνου και του Ουρανού, έχοντας και τις αστρολογικές μας φυσικά γνώσεις, κατανοούμε πολύ περισσότερο τι σημαίνει απλά για μας τους ανθρώπους η αλλαγή αυτή που γίνεται. Έτσι λοιπόν, όπως και τότε έγινε μια τεράστια αλλαγή όταν εκθρόνησαν τον Κρόνο από τη θέση του. Στην αρχή η πρώτη αλλαγή έγινε όταν εκθρόνησαν τον ουρανό, μετά όταν ο Δίας εκθρόνησε τον Κρόνο. Έγινε μια τεράστια αλλαγή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και πάλι τώρα με τη συνάντηση των δύο αυτών τεράστιων δυνάμεων του ουρανού και του Διός έχουμε μια αλλαγή στη τάξη του κόσμου. Είναι σίγουρο ότι αυτή η σύνοδος προμηνύει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε και όχι μόνο στο κοινωνικοπολιτικό, αλλά και στο θρησκευτικό. Αλλάζει η τάξη του κόσμου για μία ακόμα φορά. Ο ουρανός ενώνεται με το Δία και βλέπουμε πάλι τη γενεολογία. Ο παππούς με τον εγγονό είναι σαν να ενώνονται και να λένε για μία ακόμα φορά «Κρόνε, κάνε στην άκρη, τώρα είναι η δική μας σειρά επί της γης». Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και ειδικά τώρα, μέσα στο 2024, η αστρολογία μας δίνει συνέχεια το θέμα της αρσενικής αρχής. Και έτσι, μιλάμε για μία έκλειψη ηλίου
η οποία έγινε στον ήλιο, στην απόλυτη έξαρση του ήλιου, αυτή που έγινε προχθές, στις 8 Απριλίου. Μία έκλειψη πάνω στο Χείρονα ουσιαστικά. Και τι έχουμε? Το Χείρονα, το μεγάλο διδάσκαλο της ανθρωπότητας, τον ήλιο, στην έξαρση του ήλιου και εκεί κοντά στη 16η μοίρα η πύλη των αρχηγών. Μιλάμε πάντα για το αρχέτυπο του αρχηγού, αλλά ήλιος, Δίας, Ουρανός, Κρόνος, δεν είναι μόνο το αρχέτυπο του αρχηγού. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα. Και είναι σαν να μας λέει η αστρολογία και όλοι οι πλανήτες. Αρκετά ανθρωπότητα έκανε στην ψυχανάλυση ίσως στο διβάνι για τη μάνα και ξανά μανά η μάνα. Και εδώ στο πάλι η μάνα. Τώρα ανθρωπότητα είναι η ώρα. Είσαι στο όριο και πρέπει να δεις τι εστί πατέρας για σένα. Και όχι μόνο ένας εξωτερικός πατέρας. Εννοώ, όχι ο πατέρας, μόνο ο πατέρας που σε γέννησε, αλλά το σύμβολο του πατέρα. Και πάμε λοιπόν από τον πατέρα στην πατρίδα. Και πάμε από την πατρίδα στην πατρόα θρησκεία. Και εκεί ένας πατέρας, Θεός, βρίσκεται. Και θέλω να σας πω κάτι που θα σας ξαφνιάσει και που ίσως δεν το έχετε ακούσει. Ο Ταύρος είναι το ζώδιο εκείνο το οποίο έχει απόλυτη σχέση και σύνδεση με τους ιεροφάντες και με την επίσημη θρησκεία. Το ότι θα κάνει την ένωσή του ο ουρανός. Και όλοι γνωρίζουμε ότι στην αστρολογία ο ουρανός είναι ο αρχαίος αριστοκράτης, επαναστάτης, πλανήτης Θεός, ο ελευθερέας, αυτός που με τον απρόβλεπτο τρόπο αναμοχλεύει και φέρνει αλλαγές από εκεί που δεν το περιμένεις και αλλαγές που δεν τις έχεις σκεφτεί. Αυτός λοιπόν ο ελευθερέας, ουρανός, αυτός που ορά εκ των άνω, ενώνεται με τον Δία, που ο Δίας είναι, φυσικά είναι η επέκταση, φυσικά είναι η τύχη, φυσικά είναι η εύνοια, αλλά ο Δίας είναι πάλι η θρησκεία. Ο Δίας συμβολίζει επίσης τους ιεροφάντες. Ο Δίας συμβολίζει τη θρησκεία. Ο Δίας συμβολίζει τη διδασκαλία. Ο Δίας συμβολίζει την πολιτική. Και έχουμε λοιπόν το Δία με τον ουρανό στην 21,50 του Ταύρου. 21 στα ταρό είναι η κάρτα της ολοκλήρωσης. Είναι ο κόσμος. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος με αυτή τη σύνοδο. 0,50 λεπτά. Το 50, 5 συν 05. Ιεροφάντης στην ταρό. Ο ιεροφάντης συνδέεται με το ζώδιο του Ταύρου. Κλείνει ένας κύκλος των πάσης φύσεως ιεροφαντών στην ανθρωπότητά μας. Όλα αλλάζουν. Πολιτικοί, θρησκευτικοί, ηγέτες. Η διδασκαλία, ο ουρανός έρχεται και απλώνει το Δία πέρα ως πέρα. Ο Δίας επίσης απλώνει τον ουρανό. Ξαναλέω, αυτοί οι δύο πλανήτες, θεοί, αγαπιούνται. Αυτοί οι δύο πλανήτες, θεοί, κάποια στιγμή σε εισαγωγικά πολεμήσανε, στραφήκανε κατά του Κρόνου. Και ο Κρόνος είναι
στην αστρολογία συμβολίζει το status quo, το καθιερωμένο, την καθεστικία τάξη. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι μέσα στα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξει ο κόσμος μας. Και γιατί λέω 4 χρόνια, γιατί η έκλειψη που έγινε στις 8 Απριλίου κράτησε 4 λεπτά και κάτι ψηλά. 1 λεπτό ισοδυναμεί με 1 χρόνο. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2028, αυτές οι αλλαγές που θα δούμε στους τομείς που προείπα θα είναι τεράστιες. Σίγουρα ο ουρανός έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την επιστήμη, έχει να κάνει με το μέλλον, έχει να κάνει με την τεχνολογία ως, με την επιστήμη ως θρησκεία. Έτσι λοιπόν, ένας δείκτης είναι ότι πάρα πολλοί θα αφοσιωθούν με τρέλα στην επιστήμη ή μπορεί να βρεθούν καινούργοι άνθρωποι που να μιλήσουν για κάποια άλλη θρησκεία ή για κάποιο άλλο είδος πνευματικότητα που θα φέρουν στην ανθρωπότητα. Φυσικά, εννοείται ότι ο ουρανός είναι όλα τα εναλλακτικά, είναι η πνευματικότητα, το ίδιο και ο Δίας. Ο Δίας είναι το ευζήν. Ο Δίας είναι η φιλοσοφία, είναι όλη η διδασκαλία, είναι η γουρού, είναι η σοφία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτά τα δύο ενώνονται, πάρα πολλοί ανά τον κόσμο άνθρωποι θα αφυπνιστούν και το αφυπνίζομαι σημαίνει αυτοπραγματώνουμε, γίνομαι συνειδητός. Και τι θα πει συνειδητός? Συνειδητός είναι ότι γνωρίζω τι κάνω, πώς ζω και γιατί το κάνω. Δεν έχω τη ζωή μου στον αυτόματο. Και τι εννοώ? Η ζωή μας πλέον είναι στον αυτόματο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάω για το πατριαρχικό σύστημα και φυσικά δεν είμαι μόνο εγώ που μιλάω για το πατριαρχικό σύστημα. Από αυτό εδώ το κανάλι, αλλά και από τα κείμενά μου, από τις σελίδες μου στα social media, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σας λέω ότι όταν ο Πλούτωνας θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στον υδροχό και θα μπει στους ηχθείς, και όταν πλέον και ολοκληρώσει τον κύκλο του και στους ηχθείς, πράγμα που θα γίνει γύρω στο 2060, η ανθρωπότητα θα έχει πλέον ένα άλλο θεσμικό σύστημα και όχι την πατριαρχία. Πολλές φορές κάποιοι παρεξηγούν και νομίζουν ότι όταν λέμε πατριαρχία εννοούμε τους άντρες, ότι είμαστε εναντίον των ανδρών κτλ. Όχι. Όταν μιλάμε για ένα θεσμοθετημένο πατριαρχικό σύστημα, μιλάμε για τους θεσμούς, για τους νόμους, για όλα αυτά τέλος πάντων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ατζέντες κτλ. Αυτό λοιπόν που είπα πριν, ότι η αστρολογία και οι πλανήτες μας δείχνουν μία άλλη κατάσταση στο κομμάτι της αρσενικής αρχής, μέσω του Χίρονα που είναι στο κρυό, μέσω του Δία και του Ουρανού τώρα με τη σύνοδό του, μέσα στον Κρόνο που κλείνει και ο Κρόνος ένα κύκλο στους ηχθείς το 2026, κλείνει η αρσενική αρχή ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Κλείνει το σύστημα ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Η αρσενική αρχή είναι θαυμάσια. Η θηλυκή αρχή είναι θαυμάσια. Όταν όμως τα συστήματα καταδυναστεύουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, δεν μπορούν πλέον να σταθούν. Και πολλές φορές η ανθρωπότητα έκανε τα πειράματά της. Κάποτε μπορεί να υπήρξε μητριαρχία. Δεν μπόρεσε να σταθεί. Μετά τώρα υπάρχει πατριαρχία. Δεν μπορεί να σταθεί άλλο. Και έρχεται λοιπόν η πρόταση. Και αυτό είναι το κάτω κείμενο και η κάτω ερμηνεία του Δία με τον ουρανό στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο θηλυκό. Είναι η ίδια η γέα. Είπαμε και πριν.
είναι το ζώδιο που εκφράζει περισσότερο από όλα τη γαία. Η γαία, φυσικά, είναι μια θηλυκή αρχή, γιατί γεννά. Έρχεται λοιπόν ξανά ο ουρανός να την αγκαλιάσει απ' άκρη σ' άκρη μαζί με το Δία αυτή τη φορά. Και αυτό λοιπόν μας δείχνει ξανά εκ νέου από την αρχή, με άλλες συνθήκες, την ένωση του αρσενικού με το θηλυκό σε μία ισορροπία. Μόνο αυτή η ένωση και η ισορροπία του ιερού θηλυκού με το ιερό αρσενικό θα μπορέσει να φέρει την πληρότητα, την αγάπη, την ενότητα, την ευλογία, τη γένεση, τη δημιουργία, να φέρει ξανά τις μούσες στον κόσμο, την έμπνευση, την ωραιότητα. Όλα αυτά μίλησα με λέξεις και στοιχεία που αστρολογικά εκφράζουν τον Ταύρο. Ο Ταύρος είναι η ομορφιά. Το ζώδιο του Ταύρου ήρθε να μας θυμίσει πώς είναι να ζούμε όμορφα. Και γι' αυτό την περίοδο που πρεσβεύει ο ήλιος στον Ταύρο, είναι η περίοδος Απρίλιος, Μάιος, όλα ανθίζουν. Όλα είναι σε έναν πλήρη οργασμό, σε έναν έρωτα. Δίας ουρανός, σε σύνοδο στον Ταύρο, θέλουν να σου θυμίσουν την ομορφιά. Όχι μόνο την ομορφιά της γαίας, αλλά εννοώ όχι μόνο την υλική, ηλιστική ομορφιά, αλλά και την ομορφιά, την ουράνια, την ομορφιά του ζηνός, την ομορφιά του Δία, του Ευζήν. Και φυσικά αυτό που είπα στην αρχή, ότι για όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά, αυτή η σύνοδος θα μας φέρει δώρα. Αυτά τα δώρα δεν είναι δώρα που αφορούν το εδώ και τώρα. Επειδή ακριβώς έχει να κάνει με το παρελθόν, λόγω του ότι όταν θα συμβεί αυτή η σύνοδος στις 21 Απριλίου, ο Ερμής θα είναι ακόμα ανάδρομος. Θα είναι ακόμα οι πλανήτες στο κρυό, θα είναι ακόμα μαζί με το Χείρονα, ο Κρόνος θα κάνει τη σύνοδό του ακόμα κατά κάποιο τρόπο με τον Άρη. Όπου εμφανίζεται ο Κρόνος και ο Χείρονας, μιλάμε πάντα για το παρελθόν. Μιλάμε πάντα για την ιστορία που διηγόμαστε. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι ο Δίας και ο Ουρανός στη σύνοδο που θα κάνουν στις 21 Απριλίου θα μας φέρουν ένα δώρο που είναι σαν να μας το οφείλουν. Ένα δώρο, ας μην το θέσω έτσι, ας μην πω ότι μας οφείλουν. Θα πω όμως ότι είναι ένα δώρο που είναι για όλα τα καλά που έχουμε κάνει, όχι μόνο σε αυτήν την ενσάρκωση, αλλά και στις προηγούμενες μας ενσαρκώσεις. Είναι ένα δώρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι ξέρετε αστρολογία, όσοι δεν ξέρετε να ρωτήσετε τον αστρολόγο σας, είναι πολύ σημαντικό να δούμε όλοι πού, σε ποιο οίκο του οροσκοπίου μας φιλοξενούμε την 21η με 22η μοίρα του Ταύρου, γιατί εκεί, σε εκείνο τον οίκο, σε εκείνο το τομέα, εκεί θα λάβουμε το δώρο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω λίγο και θα πω ότι φυσικά οι Ταύροι πρώτα απ' όλα ελευθερώνονται, έχουν τον ουρανό και το Δία επάνω τους, τα δώρα τους είναι κάτι που μπορεί τα δώρα για τους Ταύρους να είναι για τον ίδιο τους τον εαυτό, από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γίνεται μια τέτοια αφύπνιση στους Ταύρους, που ίσως το μεγάλο δώρο για τους Ταύρους θα είναι η ίδια τους η αλλαγή, ότι ήδη έχουν αλλάξει και από την ίδια τους την αλλαγή θα έρθουν τα δώρα. Φυσικά, απέναντι οι Σκορπιοί θα πάρουν πραγματικά πολλά δώρα από τους άλλους, γιατί είναι στον 7ο του οίκο. Οπότε οι Σκορπιοί θα λάβουν πάρα πολλά δώρα. Ίσως οι Σκορπιοί γνωρίσουν έναν άνθρωπο, έναν έρωτα, μία σχέση ή συνεργασίες ή σχέσεις που έχουν να κάνουν.
Φυσικά για το Λέοντα επίσης, μεγάλα δώρα από τα επαγγελματικά του, από την καριέρα του. Για τον Υδροχό επίσης, πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια, με το σπίτι του, με το παρελθόν του. Υδροχόοι, ελευθερώνεστε, ελευθερώνεστε, παίρνετε δώρα. Τα δώρα αυτά δεν θα είναι μόνο υλικά, γιατί Δίας και Ουρανός έχουν να κάνουν με το πνεύμα, έχουν να κάνουν και με το άειλο. Φυσικά ο Ουρανός έχει να κάνει με το εξωτερικό και ο Δίας έχει να κάνει με το εξωτερικό, με τα ταξίδια. Άρα εσείς που ακούσατε τα ζώδια σας πριν, πραγματικά κάτι πολύ υπέροχο μπορεί να έρθει από το εξωτερικό και να σας... Σκέφτομαι ότι ο ουρανός είναι, ακριβώς επειδή είναι ο ουρανός και έχει να κάνει με τους αγγέλους, άγγελοι κατεβαίνουν και μας χαϊδεύουν και μας προστατεύουν. Αυτό ισχύει για όλους, για όλους. Και να πιάσουμε λίγο και τα παρορμητικά μας, κρυούς, έτσι σήμερα θέλω λίγο να πω για αυτή την όψη. Κρυοί, ζυγοί, εγώ, καιρή και καρκίνη, που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκατε από την προηγούμενη, από την περασμένη έκλειψη και τις δύο εκλείψεις, και του Μαΐου και του Απριλίου. Πραγματικά η κρυή και συνεχίζεται ακόμα, γιατί οι πλανήτες εξακολουθούν να είναι εκεί. Ο Χείρονας 15-16 Απριλίου κάνει σύνοδο με τον Ερμή, οπότε γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας στις επικοινωνίες μας, στο πώς θα μιλήσουμε, στο πώς θα μετακινηθούμε. Σας κρούω τον Γόδωνα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πώς περπατάμε, πώς οδηγούμε. Το ότι έρχεται ο Δίας με τον Ουρανό να μας φέρει δώρα, για τα οποία πολύ ενθουσιασμένοι μιλάμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε φύγει από την επικινδυνότητα του Απριλίου. Λοιπόν, Χείρονας και Ερμής μαζί έχουν να κάνουν με δυσκολίες στη μετακίνηση, αναβολές ταξιδιών. Ο Ερμής είναι ανάδρομος, πολλές ανατροπές στο πρόγραμμά μας, πολλές ανατροπές μέχρι και 25 Απριλίου, δεν το ξεχνάμε αυτό. Άρα ο Δίας και ο Ουρανός έρχονται να μας φέρουν μία... περισσότερο έρχεται το δώρο αυτό, που μπορεί να είναι και μία τεράστια συνειδητοποίηση για το πώς θέλουμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα τη ζωή μας. Και πώς θέλουμε επίσης, ξεκίνησα να λέω κάτι για τον πατέρα. Είναι η ώρα του πατέρα. Είναι η ώρα να κατανοήσουμε ότι η ανθρωπότητα δεν προέρχεται μόνο από τη μητέρα. Η ανθρωπότητα προέρχεται από δύο ανθρώπους. Από τον άντρα, το αρσενικό και το θηλυκό. Από τον πατέρα και τη μητέρα. Ο πατέρας έχει την ίδια υπευθυνότητα να αγαπήσει και να αγκαλιάσει τα παιδιά του, όπως και η μητέρα. Πρέπει ο πατέρας, παύλα αρσενική αρχή, να μπει στην τρυφερότητα. Και αυτό μας λέει ο Δίας Ουρανός στον Ταύρο. Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι τρυφερό, έχει αγκαλιά. Οι Ταύροι σε αγγίζουν, σε αγκαλιάζουν, είναι πολύ σωματικοί. Είναι απλοί. Ο Ταύρος συμβολίζει την απλότητα, συμβολίζει την ειρήνη, συμβολίζει την απλή, όμορφη, ήρεμη ζωή, η οποία είναι γεμάτη ομορφιά, έρωτα και άνθηση. Έχουμε μάθει σε ένα μοτίβο πατέρα στα τελευταία 10.000 χρόνια που ζούμε, γιατί αυτή είναι και η μνήμη μας, τουλάχιστον σε συνειδητό επίπεδο δεν γνωρίζουμε, δεν θυμόμαστε άλλα πράγματα, ότι ο πατέρας είναι ο σκληρός, ο κουβαλτής που κάνει αυτά, είναι εξαφανισμένος από το σπίτι. Όχι. Ο Δίας και ο Ουρανός πάνω στο ζώδιο του Ταύρου μιλάνε για την επιστροφή του πατέρα, την επιστροφή της γνήσιας αρσενικής αρχής στον πλανήτη, η οποία σκοπό έχει
να ενωθεί με τη θηλυκή αρχή και έτσι σταδιακά να αλλάξει ο κόσμος μας. Έλεγα λοιπόν για τους κρυούς πριν, ότι οι κρυοί και απέναντι οι ζυγοί θα ευνοηθούν πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι, πάρα πολύ στο πώς θα αξιοποιήσουν τα φυσικά τους χαρίσματα. Και εδώ, αυτό τώρα που θα πω ισχύει για όλα τα ζώδια. Ο Ταύρος είναι τα φυσικά μας ταλέντα, τα φυσικά μας χαρίσματα. Το ότι θα βρεθεί και βρίσκεται ήδη, είπαμε ότι η σύνοδος είναι σε ισχύ, το ότι κορυφώνεται αυτή η σύνοδος εκεί, σημαίνει για όλους ότι είναι η ώρα να βρεις ποιο είναι το χάρισμά σου, με τι σε έχει πρικίσει το γίγνεσθε, ποιο είναι το χάρισμά σου, ποιο είναι το ταλέντο σου. Ο Ταύρος είναι και τα χρήματα, είναι η οικονομία, είναι πώς κερδίζω τα χρήματά μου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλοι τα ταλέντα μας πλέον, να δημιουργήσουμε ένα κόσμο στον οποίο η δουλειά μας, η εργασία μας στηρίζεται πάνω στα προσόντα μας, στα φυσικά μας ταλέντα, σε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Γιατί όταν έχουμε ένα χάρισμα, αυτό μας αρέσει να αξιοποιούμε. Έτσι λοιπόν, συνεχίζω με τα ζώδια. Εγώκερος, καρκίνος, έχουν να κάνουν... ένα λεπτό λίγο, γιατί... Λοιπόν, ο εγώκερος έχει να κάνει πάρα πολύ με τον έρωτα, με τη δημιουργική. Ένα δώρο έρωτα, δημιουργίας, διδασκαλίας, ένα δώρο από τα παιδιά του, ένα δώρο το οποίο θα τον κάνει να νιώσει μεγάλο έρωτα για τη ζωή. Και οι καρκίνοι αλλάζουν επίσης φιλοσοφία, αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται, αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Ένα δώρο από το εξωτερικό, λοιπόν, ίσως για τους καρκίνους, ένα δώρο διδασκαλίας. Και πάμε να πιάσουμε και τα μεταβλητά μας. Δίδυμοι και απέναντι οι τοξότες. Εργασία για τους τοξότες. Ένα δώρο από την εργασία έρχεται, ένα δώρο από την καθημερινότητα. Και για τους διδύμους, ένα δώρο ψυχής. Ένα δώρο ανοίγει, δίδυμη, το τρίτο σας μάτι. Κάτι που ήταν κρυφό, τώρα φανερώνεται και σας ανοίγει ορίζοντες τεράστιους. Κάτι κρυμμένο, τώρα το βλέπετε ξεκάθαρα και αυτό αλλάζει όλες σας τις σχέσεις. Και πάμε Παρθένος και απέναντι Ιχθύς. Η Ιχθύς μας, πάρα πολλά δώρα από τους κοντινούς τους ανθρώπους, από τις μετακινήσεις τους, από κάποια διδασκαλία που αποφασίζουν να λάβουν ή να δώσουν. Και η Παρθένη, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με... Οι Παρθένοι επίσης έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το ότι αποφασίζουν να αλλάξουν σκοπό και ρότα και φιλοσοφία και το νόημα της ζωής για τους Παρθένους και έρχεται ένα δώρο μιας μεγάλης χαράς μετά από τα τόσα που περάσανε, έτσι. Γενικώς τα μεταβλητά έχουν περάσει διάφορα τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην λάβει δώρα από το Δία και τον Ουρανό. Και το μεγαλύτερο δώρο αυτής της όψης είναι σαν να τραβιέται ένα πέπλο, μια κουρτίνα από μπροστά μας, η οποία θέλει επιτέλους να δούμε, χωρίς τις πληγές του παρελθόντος.
να αφήσουμε πίσω τα τραύματα, γιατί, ξαναλέω, προηγήθηκε η έκλειψη του Χείρωνα, οι πληγές, οι πληγωμένοι πρόγονοι, οι πόλεμοι, όλα αυτά που πέρασαν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι θα μας βλέπουν από κάπου και δεν θέλουν να περνάμε κι εμείς τα ίδια, θέλουν να ελευθερωθούμε. Και αφού λοιπόν περάσαμε αυτή την έκλειψη, με επιτυχία μπορώ να πω, είμαστε ακόμα ζωντανοί, η ανθρωπότητά μας είναι ακόμα ζωντανή, ας προχωρήσουμε στο άνοιγμα αυτό, στα μεγάλα αυτά δώρα ανάτασης, ελευθερίας, αγάπης, ομορφιάς του Δία και του Ουρανού. Και πάντα, πάντα όταν βλέπω αυτή την όψη του Δία με τον Ουρανό, σκέφτομαι αυτή τη φράση από την ταινία Στέλλα του Κακογιάννη. Ζήτα ό,τι θέλεις, μα να είναι πολύ. Δηλαδή, ζήσε στον υπέρτατο βαθμό. Είναι σαν να μας λένε αυτοί οι δύο πλανήτες. Μην αφήσεις τη ζωή σου να περάσει έτσι. Πρέπει να ζήσεις, να διεκδικήσεις και να ζήσεις σύμφωνα με τις ποιότητές σου, με τις εμπνεύσεις σου, με τα χαρίσματά σου. Αυτά, αγαπημένοι μου, για σήμερα. Το επόμενο βίντεο θα έχει να κάνει με την άλλη μεγαλειώδη όψη, με τη μεγαλειώδη πανσέλινο Βεσάκ, που θα γίνει πάλι στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Πολλά πολλά φιλιά, θυμάστε πάντα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να μου γράψετε τα σχόλιά σας, πώς είστε, πώς βιώνετε πλέον αυτή την όψη Δία και Ουρανού. Ξαναλέω ότι αρχίζει και ανοίγει το τοπίο του Απριλίου, φεύγει αυτή η μαυρίλα που ήταν πάνω μας Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και μέχρι το 8 Απριλίου, αρχίζουμε και φωτιζόμαστε, αρχίζει το πράγμα και προχωράει και θα προχωρήσει πολύ περισσότερο από το Μάιο και μετά, που εκεί σας έχω πει τόσες πολλές φορές ότι είναι τα σπουδαία. Πολλά πολλά φιλιά, πολύ αγάπη.